Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί τη μείωση της υπεραλίευσης, έτσι στο τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, στη νέα προγραμματική περίοδο δηλαδή, θα υπάρχει και πάλι πρόγραμμα για την απόσύρση αλιευτικών σκαφών. Αναμένεται το μέτρο να πλήξει τους αλιείς και στην περιοχή του Αμβρακικού. Περίπου 7.500 ψαρόβαρκες που βρίσκονται διασκορπισμένες σε ελληνικά λιμάνια, λιμανάκια, όρμους και αλιευτικά καταφύγια θα καταστραφούν και οι ιδιοκτήτες τους θα αποζημιωθούν είτε για να αποσυρθούν από το επάγγελμα είτε για να αγοράσουν σκάφη. Πρόκειται για το πρόγραμμα διάλυση αλιευτικών σκαφών που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τις χώρες μέλη που διαθέτουν μικρά αλιευτικά σκάφη. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Βήμα, από τα περίπου 17.500 μικρά αλιευτικά σκάφη που υπάρχουν σήμερα στις ελληνικές θάλασσες, το 2013 θα έχουν απομείνει 10.000. Τα υπόλοιπα 7.500 αλιευτικά σκάφη, τα οποία θα αποσυρθούν και που είναι σκάφη σπάνιας ομορφιάς και παραδοσιακής τεχνικής, θα κοπούν σε κομματάκια και θα πεταχτούν. Τα απαιτούμενα κεφάλαια για την απόσυρση των 7.500 αλιευτικών σκαφών θα εξευρεθούν από τους πόρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Στην προηγούμενη περίοδο.